Να τοποθετηθούμε για 47 άρθρα και 3 τροπολογίες. Εγώ θα μιλήσω για το χθεσινό χρόνο σε 12 λεπτά. Αυτό σημαίνει 14,4 δευτερόλεπτα για το κάθε άρθρο και τροπολογία. Δηλαδή 14,4 δευτερόλεπτα και για το άρθρο 1 που περιέχει 15 παραγράφους, κάποιες από τις οποίες υπερβαίνουν τις 2 σελίδες και καθορίζουν ένα ασφικτικό πλαίσιο αποστέρεσης όχι μόνο της ελευθερίας, αλλά και θεμελιωδών δικαιωμάτων του κρατουμένου. Σε αυτές, σύμφωνα με το χρόνο που αποφάσισε το Προεδρείο, αναλογεί χρόνος μικρότερος του 1 δευτερολέπτου. Σε τέτοια γελιοποίηση δεν μας επιτρέπεται, έχοντας το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αχθούμε. Γι' αυτό στην φερόμενη ως επί των άρθρων δευτερολογία μου, σας λέω έχοντας απόλυτη συνέστηση της σοβαρότητας, της νοσηρότητας, της επικινδυνότητας του νομοθετήματος και έχοντας ακόμη απόλυτη συνέστηση ότι 175.200 δωδεκάλεπτα θέλετε να μένουν σιωπηροί οι άνθρωποι τους οποίους πετάτε σε αυτά τα λευκά κελιά. Τόσο είναι το μίνιμουμ σιωπής και μη εξέτασης των αιτημάτων τους. Σας λέω λοιπόν, κύριοι της αμαρτωλής συγκυβέρνησης, ότι φέρετε ακέραιη την ευθύνη του εκτρώματος που δημιουργείτε. Φέρετε ακέραιη την ευθύνη της ζωής και της ψυχικής και σωματικής υγείας των κρατουμένων. Φέρετε ακέραιη την ευθύνη της αξιοπρέπειας κρατουμένων και εργαζομένων στη φυλακή. Φέρετε ακέραιη την ευθύνη των πληγμάτων στη δημοκρατία, στη διάκριση των εξουσιών, στις βασικές αρχές του ανθρωπισμού, στο τεκμήριο αθωότητας, στη δίκαιη δίκη, στο δικαίωμα υπεράσπισης, στη θεσμική αποστολή του συνηγόρου υπεράσπισης, στην ισονομία, στην προσδοκία επανένταξης. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς μπορείτε να περιφέρετε μόνοι σας τη δόξα ότι επιχειρείτε να καλοποιήσετε αυτό το έκτρωμα και να παραπλανήσετε την κοινωνία για τις πραγματικές σας προθέσεις, που είναι να κάνετε τη ζωή στις φυλακές περισσότερο αβίωτη από ό,τι ήδη είναι. Μπορείτε μόνοι σας λοιπόν, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να πανηγυρίζετε ότι αντιπολιτευόμενοι τον εαυτό σας και τους κυβερνητικούς σας συνεταίρους επιτύχατε δήθεν βελτιώσεις. Τόσο βελτιωτικές, ώστε μας πηγαίνουν πάνω από μισό αιώνα πίσω, θέτοντας σε αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση τα κεκτημένα και υπερνομοθετικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και τα πιο ιερά. Και μιας και μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, για το δικαίωμα στη ζωή, αυτό είναι το κατεξοχήν δικαίωμα που θέτεται σε διακύβευση με αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται. Με την οπλοχρησία, χωρίς έλεγχο και χωρίς πλαίσιο, με παρεκκλήσεις από το νομοθετικό πλαίσιο κλιμάκωσης της οπλοχρησίας, με την δημιουργία ανασφάλειας στον κάθε κρατούμενο για τη σωματική του ακεραιότητα και την ίδια του τη ζωή. Αναφερόμενοι σε όσα αναπτύξαμε στην Επιτροπή επί των άρθρων, αφού στην Ολομέλεια δεν έγινε ουσιαστική επί των άρθρων συζήτηση, ούτε ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει σε αυτό το πλαίσιο, επικαλούμενοι και όσα οι φορείς μετεπιτάσεως ανέπτυξαν, απογυμνώνοντάς σας από επιχειρήματα, σας δηλώνω ότι αποδειχθήκατε ειδικοί στις ειδικές διαδικασίες, ειδική της εξαίρεσης, ειδική της εκτροπής, ειδική στην παρέκκληση από τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Το εκτός αν που βάζετε ως διατύπωση είναι η παρέτησή σας από αυτό που το κράτος δικαίου ονομάζει θεσμικές εγγυήσεις για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Τελικά, τίποτε δεν εγγυάστε. Έχετε πλήρη την ευθύνη. Εμείς από πλευράς μας έχουμε απόλυτη συνέστηση του τι βάλετε και τι προσβάλλετε. Δεν πρόκειται να σας δώσουμε
πιστοποιητικά αντιτρομοκρατικών φρονημάτων τα οποία ζητείτε, γιατί αυτά είναι ενδεικτικά της δικής σας αντιδραστικής αντίληψης, της δικής σας ακροδεξιάς διολίσθησης. Εκείνο όμως που πρόκειται να κάνουμε, και με αυτό κλείνω, είναι να καταργήσουμε πάρα αυτά. Αμέσως μόλις αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου, να καταργήσουμε αυτό το όνειδος που εσείς σήμερα σε τμήμα διακοπής εργασιών, άρων-άρων και παραγνωρίζοντας την κατακραυγή που έχετε ξεσηκώσει, δημιουργείτε. Ευχαριστώ.